Σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Τι μπορεί να συμβεί σε ένα γιορτινό οικογενειακό τραπέζι και πόσο μυστικά και αλήθειες μπορούν να υποθούν σε ένα δείπνο? Θέλω να θυμηθείς την πιο αμήχανη στιγμή σε οικογενειακό τραπέζι. Τώρα είναι αυτό που σε πιάνεις, τον πιάνεις όλο και σε ξαπίνεις. Τραπέζι, πόπο. Ξέρεις τι, δεν κάνουμε πολλά οικογενειακά τραπέζια. Δεν είμαστε κανονική οικογένεια. Στη δική μου οικογένεια δεν έχει αμηχανές στιγμές. Έχει χαρές, έχει τσακωμούς για πάρα πολλά θέματα. Έχει πάρα πολύ κουβέντα, γιατί είμαστε όλοι λαλίστατοι. Έχεις βρεθεί σε οικογενειακό τραπέζι και να ανάψουν τα αίματα? Εγώ δεν έχω οικογένεια από το 79. Ήμουνα τότε με την πρώην κοπέλα μου. Και συζητάγανε εκεί οικογενειακά πότε θα παντρευτείτε και τέτοια. Και πετάγε τη μάνα μου και λέει: Ο Άρης, σιγά που θα παντρευτεί από μικρός, αυτός μέχρι τα 45 θα είναι εργένης. Λοιπόν, έχεις πει κάποια έξυπνη δικαιολογία για να αποφύγεις ένα οικογενειακό κάλεσμα? Συνέχεια. Οικογενειακό όχι, αλλά κοσμικό ναι. Έχω πει πολλές, πάρα πολλές δικαιολογίες. Μία δεν την πίστεψε τόσο πολύ, είπε ότι είμαι άρρωστος και αρρώστησα κανονικά. Έχεις βρεθεί σε οικογενειακό τραπέζι και να ανάψουν τα αίματα? Ναι, βέβαια. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Ελληνικές οικογένειες, ελληνικά τραπέζια. Φυσικά. Και κυρίως στη δική μου εποχή άναβαν τα αίματα για τα πολιτικά. Πάντα Έλληνες δεν είμαστε. Συνέχεια τσακωνόμαστε. Τι εννοείς? Άμα δεν τσακωθείς οικογενειακό τραπέζι, δεν, κάτι έχει πάει λάθος, ρε παιδάκι μου. Ποιο είναι το πιο περίεργο δώρο που σου έχουν κάνει συγγενείς και δεν ήξερες τι να πεις? Ναι. Δεν μπορώ. Άμα το δούνε τώρα θα στεναχωρηθούν. Λοιπόν, είχε πάει η αδερφή μου κάποτε στην Ολλανδία. Και μου λέει, σου φέρε ένα δώρο. Ένα περίεργο αγαλματάκι, το οποίο είναι σαν αυτά που έχουν στην πλάκα που τα παίρνουν οι τουρίστες. Ένα δανέζικο πραγματάκι για να βάζω, λέει, τις επιστολές μου με ένα κουκλάκι που έκανε έτσι. Έχεις πει ψέματα στους δικούς σου για να αποφύγεις αδιάκριτες ερωτήσεις? Έχω πει λευκά ψέματα. Ή έχω πει, δεν θα ήθελα να μιλήσουμε γι' αυτό. Εντάξει, ναι. Όχι ψέματα, σε φάση δεν λέω. Τι με ρωτάς, αυτά που ακούω τώρα και εγώ από τα παιδιά μου δηλαδή, μην φανταστείς κάτι άλλο. Τι γίνεται με αυτό, τίποτα. Έχετε πει ψέματα σε δικούς σας ανθρώπους για να αποφύγετε αδιάκριτες ερωτήσεις? Πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, ζεις τη ζωή όπως εσύ τη θέλεις? Νομίζω ναι, ναι. Ζω τη ζωή όπως μπορώ να τη ζήσω καλύτερα. Και προσπαθώ να είμαι όσο πιο καλά μπορώ με μένα, αλλά και με τους άλλους ανθρώπους. Ζω τη ζωή όλο και περισσότερο όσο εγώ θέλω, όπως εγώ θέλω. Ζείτε τη ζωή όπως εσείς θέλετε? Δεν νομίζω. Έχω απογοητευτεί πια ότι δεν γίνεται αυτό. Και έτσι όπως ζούμε, αποκλείεται ο καθένας μας να κάνει αυτό που αισθάνεται. Με τον καιρό νομίζω η κοινωνία θα τα καταφέρει, αλλά προς το παρόν κουτσοπάει προς τα εκεί.